Ποια είναι η αποκωδικοποίηση που κάνετε εσείς ως προς τα πολιτικά τους μηνύματα των αποτελεσμάτων των χθεσινών εκλογών? Πιστεύω ότι τα πιο βασικά σημεία τα έχετε αναδείξει ήδη. Έχουμε μια γαλάζια επικράτηση, μια γαλάζια επικράτεια με φόντο γκρίζο. Γιατί το γκρίζο φόντο είναι η αποχή, είναι οι δυνάμεις εκείνες που επέλεξαν να μην πάνε στις κάλπες. Και υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούμε να τα μελετήσουμε. Για παράδειγμα, ο κύριος Μπακογιάννης έχει χάσει 30.000 ψήφους στο Δήμο Αθηναίων. Από τις 88.000 που είχε πάρει, τώρα έχει πάρει κάτι λιγότερο από 58.000. Αυτό κάτι δείχνει. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτός. Όπως επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη, μεγάλη μείωση στις ψήφους του κυρίου Αγοραστού στη Θεσσαλία και ειδικά στην Καρδίτσα. Είναι συντριπτική, είναι πολύ μεγάλες οι απώλειες που έχει. Αυτό το ότι ένα μεγάλο κομμάτι επιλέγει την αποχή και δευτερευόντως πηγαίνει αριστερά στην άνοδο του ΚΚΕ, που είναι μεγάλη όντως στην Καρδίτσα για παράδειγμα που σας ανέφερα, είναι μεγάλη η άνοδος του ΚΚΕ στην περιφέρεια Αττικής, αλλά πρέπει να δούμε αυτό το συνδυασμό αποχής και ενίσχυσης της αντιπολιτευτικής πρακτικής του ΚΚΕ. Μαζί όμως με το θρίαμβο που βλέπουμε, είναι θρίαμβος του Χαρδαλιά, θρίαμβος του Τζιτζι Κώστα, του Μόραλη, του κ. Φαρμάκη στη Δυτική Ελλάδα, είναι πολύ, του κ. Μπέου στο Βόλο. Ο κ. Μπέος έχασε μόνο 5.000 ψήφους σε σχέση με το προηγούμενο αποτέλεσμα που είχε και διατήρησε τις δυνάμεις του ουσιαστικά, γιατί αυτή η απώλεια των ψήφων συμβαδίζει με την αύξηση της αποχής. Πρέπει να μελετήσουμε λοιπόν πιο καλά και σε βάθος τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος, να δούμε φυσικά τις πολιτικές διεργασίες οι οποίες επιδρούν στη συμπεριφορά του πολιτικού σώματος. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα μια διεργασία στην κέντρο αριστερά. Εγώ κρατάω σαν είδηση από χθες τη δήλωση Κασελάκη, ο οποίος μιλάει για μια νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Νομίζω, ναι, ότι αυτή στο κομμάτι της αριστεράς και κεντροαριστεράς δεν ξέρουμε τι δυνατότητες θα έχει να προχωρήσει σε αυτή την προσπάθεια, αλλά το βασικό πολιτικό στίγμα το έδωσε αυτή η δήλωση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλάει για μια νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη και σε αυτή τη φάση θα αναγκαστεί να προσχωρήσει ουσιαστικά στους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ στο δεύτερο γύρο. Και στην Αθήνα, και στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη. Άρα το ΠΑΣΟΚ αισθάνεται ότι έχει δυνάμεις, έχει διατηρήσει μηχανισμό και την ικανότητα να παράγει στελέχη στις τοπικές κοινωνίες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα του ηγεσία τώρα φαίνεται ότι θα κάνει άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ, θα προσχωρήσει ουσιαστικά όμως στις δυνατότητες που έχει το ΠΑΣΟΚ για να αναδεικνύει στελέχη, μέχρι να δούμε ο ΣΥΡΙΖΑ αν θα συνεχίσει να υπάρχει ως ένα κόμμα και με ποια χαρακτηριστικά. Και πώς τέλος πάντων θα φτιαχτεί αυτή η νέα παράταξη. Είναι ένα ερώτημα πώς θα φτιαχτεί αυτή η νέα παράταξη, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει να φθήνει. Γιατί αυτή τη στιγμή όντως, έχει δίκιο και ο κύριος Παπάς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια ευθύνουσα πορεία. Δεν ευθύνεται η ηγεσία του για αυτό το αποτέλεσμα και τις επιλογές των προσώπων, αλλά ενώ είσαι σε ευθύνουσα πορεία, δεν μπορείς να καθορίσεις τους όρους με τους οποίους θα πας για μια προοδευτική παράταξη. Ενώ αν το ΠΑΣΟΚ διατηρήσει τις δυνάμεις και τις ενισχύσει και στις ευρωεκλογές, όπως είπατε κι εσείς, τότε μπορεί να επέλθει αυτή η ανατροπή που έχει βάλει ως στόχο, λέτε, ο κύριος Ανδρουλάκης, στο να ανακτήσει το ΠΑΣΟΚ τη θέση της κυρίαρχης δύναμης στην κεντροαριστερά. Ναι, και να καθορίσει τους όρους του διαλόγου για αυτή την παράταξη. Για τη νέα, για τη μεγάλη θέλει, παράταξη, εάν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ ανταποκριθεί. Εάν και εφόσον το θέλει το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει μια διεργασία στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι μόνο η ενίσχυση του ΚΚΕ, της λαϊκής εισπύρωσης, δηλαδή της παράταξης του ΚΚΕ. Να δούμε το 6% του κυρίου Παπαδάκη στο Δήμο της Αθήνας. Περισσότερες από 8.000 ψήφοι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επίδοση. Να δούμε ότι στην περιφέρεια Αττικής, εκτός από το 14% του κυρίου Πρωτούλη, μια πολύ μεγάλη επίδοση. Πλησίασε δηλαδή ο Πρωτούλης το ποσοστό που είχε πάρει ο κύριος Παφίλης πριν από πολλά χρόνια, σε μια μεγάλη επίδοση που είχε το ΚΚΕ τότε στην περιφέρεια Αττικής. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε και δύο σχήματα αριστερά, αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, κοντά πολιτικά στο χάρτη στο ΚΚΕ, που έχουν πάνω από 4%.
Άρα υπάρχει μια ευρύτερη διεργασία αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε σχέση με το δεύτερο γύρο, οι ψηφοφόροι που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και προτίμησαν λαϊκή συσπήρωση, είναι πολύ πιθανό, εκτιμώ εγώ, να μετατοπιστούν και να μην ακολουθήσουν τη γραμμή του ΚΚΕ που λέει άκυρο λευκό, αλλά να πάνε να ψηφίσουν και στο Δήμο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλία τον υποψήφιο απέναντι στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ εκτιμώ ότι, εντάξει, ο κ. Μπακογιάννης δεν μπορεί να την χάσει την Αθήνα, είναι πολύ μεγάλη διαφορά που έχει. Όμως δεν πιστεύω ότι ο κ. Ζέρβας μπορεί να κερδίσει τη Θεσσαλονίκη και ούτε πιστεύω ότι ο κ. Αγοραστός θα κερδίσει τη Θεσσαλία. Νομίζω ότι την επόμενη Κυριακή αυτά θα είναι τα δύο ντέρμπι που θα παρακολουθήσουμε με το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον.